1 εκατομμύριο σε 3 μέρες. Ο νούμερο 1 YouTuber στην Ελλάδα βγάζει βίντεο μια στο τόσο και τον γουστάρουν όλοι. Ξαφανίστηκε για 2 χρόνια. Έκανε ένα αγώνα με το σώμα του και τώρα αυτός ο YouTuber το ζει με τους ρυθμούς του. Στην αρχαία εποχή του YouTube ήταν ο YouTuber που μαζί με τον 2J, τον Jeremy και άλλους 2-3 κυριαρχούσαν και καθόριζαν το content. Κάπου στο 2018 είναι που ξέφυγε η φάση και γέμισε το YouTube με τόσους που δεν ξέρεις πια τι να πρωτοδείς. Κάθε μέρα βγαίνουν 20 με 25 καινούργια βίντεο από Έλληνες μόνο. Η συχνότητα είναι το κλειδί, έτσι λένε. Μόνο που αυτός ο YouTuber, αντί να εντείνει τις αναρτήσεις του σε μια εποχή τεράστιου ανταγωνισμού, επέλεξε να αραιώσει τις εμφανίσεις του. Και προς έκπληξη, αυτό δεν επηρέασε στάλα την απήγησή του. Όποιον και να ρωτήσει στην αγορά, σε όποιο social media, όχι μόνο το YouTube, θα σου πει ότι η συνέπεια είναι το νούμερο 1 για να μεγαλώσει το traffic και το κοινό σου. Αυτό κάνει ο Chris Kogias, για παράδειγμα, που είναι στους 2-3 καλύτερους YouTubers στην Ελλάδα, με βάση τους αριθμούς. Ακολουθεί τα χνάρια του MrBeast, εκτός από το βασικό του κανάλι, με τους 830.000 συνδρομητές, έχει και δεύτερο. Θα πίστευε κανείς ότι με 830.000 subscribers είναι ο νούμερο 1 YouTuber? Τα ελληνικά δεδομένα είναι εξωπραγματικός αριθμός. Εδώ και για δεδομένα άλλων αγορών, τα views που πιάνει σε πολλά βίντεο του Kogias είναι ανταγωνιστικά Αμερικάνων και Βρετανών YouTubers. Αυτό όμως που έχει καταφέρει ο Μάνος είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει 1,49 εκατομμύρια subscribers, με τον 2J να ακολουθεί με 1,44 εκατομμύρια. Μόνο που ο δεύτερος βγάζει ένα βίντεο το μήνα και έχει μέσο όρο τις 400.000 προβολές, ενώ ο Μάνος δεν έχει καμία συχνότητα στα βίντεο που ανεβάζει και ξεπερνάει για πλάκα το 1 εκατομμύριο προβολές. Όχι σε ένα μήνα ή σε 2 μήνες, σε 4 με 5 μέρες ή και λιγότερο. Το τελευταίο του βίντεο που ανέβηκε την 5η έχει πιάσει τα 1,1 εκατομμύριο προβολές σε 4 ημέρες. Όμως το ερώτημα παραμένει. Πού είναι ο Μάνος? Ο Μάνος επέστρεψε δυνατά με το καινούργιο το βιντεάκι «Μάνο μάθε μου 2024» που έχει πάρει μόνο μέσα σε 3 μέρες 665.000 προβολές. Το τελευταίο του βιντεάκι ήταν πριν 2 μήνες με τίτλο «Τρώω τα πάντα στην Αμερική, New York Vlog, Μάνος». Ήτανε το πρώτο του vlog και έπιασε πάρα πολύ, με 2,3 εκατομμύρια προβολές σε 2 μήνες. Το προηγούμενο του βιντεάκι έπιασε 1,8 εκατομμύρια προβολές σε 5 μήνες. Οπότε βλέπετε πόσο καλά πήγε. Εδώ πέρα, σε αυτό το καινούργιο του βιντεάκι, μέσα σε 3 μέρες έχει πάρει κοντά σε 700.000 προβολές. Πολύ καλό ποσοστό. Αλλά για τον Μάνο πιστεύω ότι θα έπιανε το 1 εκατομμύριο τσάκμπαμ. Μήπως αρχίζει να πέφτει ο Μάνος? Δεν έχουμε ιδέα. Όμως, εξακολουθεί να είναι ο νούμερο 1 YouTuber στην Ελλάδα? Δεν το νομίζω για πολύ ακόμα. Στις εγγραφές όλοι νομίζαμε ότι ήταν ο 2J. Τον πέρασε ο Μάνος. Όμως, μετά, ένα κανάλι ονόματι GL Show, το οποίο έχει 1,62 εκατομμύρια εγγραφές, έχει κυριεύσει το ελληνικό και ξένο YouTube. Ο Μάνος, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι κάνει τα πιο αστεία βιντεάκια, τα πιο ωραία, με πολύ καλό μοντάζ, αλλά πια δεν πιάνει όσο έπιανε παλιά. Ο Μάνος έχει συνολικές προβολές στα 434.473.168 και σίγουρα θα συνεχίζει να αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Ο Μάνος τα πάει πολύ καλά και ανέβασε επιτέλους καινούργιο βιντεάκι. Όμως, εγώ πιστεύω πως το να μην ανεβάζει βιντεάκι, να περιμένει το κοινό του να δει ένα βιντεάκι από το Μάνο, τον κάνει ίσα πιο διάσημο. Γιατί έτσι όλοι περιμένουμε να δούμε το βιντεάκι, και όταν ανεβαίνει ένα βιντεάκι του Μάνου, απλά το βλέπουμε όλοι. Ενώ αν ανέβαζε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, τότε δεν θα είχαμε την ίδια αγωνία να δούμε το καινούργιο βιντεάκι του κάθε φορά. Ο Μάνος θα μας κάνει ένα πολύ καλό comeback, αρκεί να συνεχίσει ακριβώς αυτό που κάνει, δηλαδή αυτό που αγαπάει, το YouTube.